Ξεκίνησαν από το πρωί της Παρασκευής τα rapid test για τους εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν πριν την επιστροφή τους στα σχολεία. Προτεραιότητα έχουν οι δάσκαλοι αλλά και οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων που μπαίνουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα. Οι δυναμτολητικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του ΕΟΔΗ με rapid test. Το σύνολο των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον νομό Αχαΐας αγγίζει τον αριθμό των 3.000 ατόμων. Το ενδιαφέρον των καθηγητών εδώ για να κάνουν το rapid test είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Η διαδικασία θα συνεχιστεί και αύριο στη Δυτική Αχαΐα, στο Αίγιο αλλά και στην Πάτρα, ώστε να είναι όλα έτοιμα και να ανοίξουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία την Δευτέρα. Όλο το σκεπτικό βασίζεται στο ότι τουλάχιστον από την πλευρά των εκπαιδευτικών να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι να υποδεχτούμε τη Δευτέρα τους μαθητές μας ξανά στα σχολεία. Εγώ ζήτησα και το προσωπικό, οι καθαρίστριες, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, επειδή οι καθαρίστριες είναι πλέον όλη μέρα στο σχολείο. Εγώ λοιπόν παρεκάλεσα και το υπόλοιπο προσωπικό, η κυρία που έχει το κηλικείο, και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας, όλοι να υποβληθούν στο rapid test. Το Σάββατο 9 Ιανουαρίου θα λειτουργήσουν τρία κέντρα για τον ίδιο λόγο. Πρόκειται για το 48ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας. Οι ώρες προσέλευσης θα είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εξεταστούν είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους τον προσωπικό τους αριθμό ΑΜΚΑ και την ταυτότητά τους. Είμαστε έτοιμοι για τη Δευτέρα. Η προετοιμασία ήταν λογικό να προετοιμαστούμε όχι σήμερα. Περιμέναμε ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, το θέλαμε, με αγωνία το περιμέναμε και η προετοιμασία έχει γίνει πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Να σημειωθεί ότι η ίδια δράση οργανώνεται και για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους νομούς Ηλίας και του Λοκαρνανίας.